Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, όλο αυτόν τον καιρό βλέπουμε την καταστολή συνεχώς να αυξάνεται. Αυτό συμβαίνει διότι η κυβέρνηση φοβάται το οργανωμένο λαϊκό κίνημα. Γιατί τα αιτήματά μας για άνοιγμα των σχολών και μη εφαρμογή του νομοσχεδίου Κεραμέας Χρυσοχοΐδη είναι δίκαια. Γι' αυτό ακριβώς απαντάνε με ΜΑΤ, ΣΥΛΟ, χημικά και συλλήψεις. Διότι δεν μπορούν να πούν πως οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου ζητούν κάτι παράλογο. Αυτός είναι και ο λόγος που μας κατηγορούν ότι διασπείρουμε την πανδημία. Τους απαντάμε πως η πανδημία δεν αντιμετωπίζεται με καταστολή, αλλά με μέτρα προστασίας, εκεί που γίνεται η μεγάλη διασπορά και κανένας τους δεν αναφέρει τίποτα. Δηλαδή στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε δομές υγείας, πρόνοιας. Την ίδια στιγμή που μας λένε πως δεν υπάρχουν χρήματα για την παιδεία και την υγεία μας, δίνουν δισεκατομμύρια για την πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ και 30 εκατομμύρια για αστυνομία και κάμερες στα πανεπιστήμια μας. Δεν θέλουν να ανοίξουν τις σχολές, γιατί οι φοιτητές τους είμαστε κόστος. Στον απαράδεκτο νόμο Κεραμέο Χρυσοχοΐδη ετοιμάζεται να προσθεθεί νέο χτύπημα, με νέο νόμο πλαίσιο που δημιουργεί διακινηματικά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, απελευθερώνει την παρέμβαση των επιχειρήσεων για την αξιοποίηση της έρευνας που κάνουμε όλοι εμείς οι φοιτητές προς όφελον το κερδός τους. Παράλληλα, είναι και το χτύπημα στους φοιτητικούς συλλόγους, με στόχο τη διάλυσή τους. Την μη πολιτικοποίηση των φοιτητών με τα ενιαία ψηφοδέλτια και τις ηλεκτρονικές διαδικασίες. Κάτω τα χέρια από την οργάνωση των φοιτητών, από τις δομές τους. Περιφρουρούμε τις διαδικασίες μας, ξέρουμε καλά ότι είναι η πολιτική δεκατιών που υλοποιεί σήμερα στο πανεπιστήμιό μας και η απάντησή μας πρέπει να είναι οργανωμένη, να είναι συντονισμένη και να μην είναι μια και έξω. Δεν έχουμε αυταπάτες. Ξέρουμε ότι φοβούνται τους αγώνες μας. Φοβούνται την οργάνωση του αγώνα, τα επιθετικά μας αιτήματα που βάζουν στο στόχο στην αντιπολιτική τους. Θέλουν να ενοχοποιήσουν το λαό και την νεολαία για την εξέλιξη της πανδημίας για να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε. Η ένταση της καταστολής και του αυταρχισμού είναι συνειδητή επιλογή τους για να μπορέσουν να διαχειριστούν τη νέα οικονομική κρίση εις βάρος μας. Όλο αυτό που ζούμε δεν είναι μία τακτική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ευθύνονται εξίσου και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενίσχυσε το αυταρχικό κρατικό πλαίσιο με στόχο να βγουν εμπόδια στους αγώνες μας. Ένα παράδειγμα είναι και ο νόμος για το περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος. Γι' αυτό τώρα οι φοιτητές πρέπει να καταλάβουμε πως η λύση είναι στους δρόμους, με το οργανωμένο λαϊκό κίνημα, μαζί με τους εργαζόμενους γονείς μας και τους μαθητές. Τους κάνουμε ξεκάθαρο. Δεν πάμε βήμα πίσω από τις σύγχρονες μορφωτικές μας ανάγκες. Δεν παρατάμε τις σπουδές και τα όνειρά μας. Είναι παράλογο να μας λένε ότι οι σχολές μας δεν μπορούν να ανοίξουν, ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν το επιτρέπουν, όταν δρομολογείται άνοιγμα της αγοράς και του τουρισμού στις επόμενες μόλις εβδομάδες. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Μπαίνουμε μπροστά για τη μη εφαρμογή του απαράδεκτου νόμου Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, για το άμεσο και ασφαλές άνοιγμα των σχολών μας. Ζωντανεύουμε τους συλλόγους μας. Οργανώνουμε πλούσιο πρόγραμμα δραστηριότητας. Συμμετέχουμε στις μαζικές διαδικασίες. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Προχωράμε.